το ότι το Υπουργείο έφτασε σε σημείο μετά τα 13 ώρα, μετά τις απλήρωτες υπερορίες, να φτάσει σε σημείο να υπογράψει σύμβαση μαζί με τους ξενοδόχους, να δουλεύουν στα ξενοδοχεία 16χρονοι ανήλικοι από δομές φιλοξενίας. Προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν έχει κανένα όριο, ούτε στην ηλικία, ούτε στον τρόπο που θα δουλεύουν οι νέοι εργαζόμενοι, ούτε στις ώρες που θα δουλεύουν οι νέοι εργαζόμενοι. Ξενοδόχοι να μιλούνε για αλληλεγγύη και για σεβασμό. Να λένε για αλληλεγγύη προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι δώσανε και 1 εκατομμύριο για την ενίσχυσή του. Είναι αυτή που η κυβέρνηση, χωρίς να πάρει κανένα μέτρο προστασίας, για χατήρι τους άνοιξε τον τουρισμό και εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα κορονοϊού όλο το καλοκαίρι. Πουάει πολύ όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ίδιος ήταν κυβέρνηση, που δεν άλλαξε κανένα νόμο για την ανήλικη εργασία, που έχει στις πλάτες του το ρεκόρ των 7.500 ανήλικων βιβλιάριων, να βγαίνει και να φωνάζει. Δεν θα επιτρέψουμε πλάι στους ακαθεμένους εργαζόμενους του τουρισμού, πλάι στους σπουδαστές που πάνε απλήρωτοι κάθε χρόνια στα ξενοδοχεία, πλάι σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που σηκώνουν κάθε χρόνο το φάγμα του τουρισμού στις πλάτες τους, να μπουν μέσα στις λάτσες, να μπουν μέσα στα ξενοδοχεία, να μπουν μέσα στα υπόγεια των ξενοδοχείων, να δουλέψουν 16χρονοι ανήλικοι. Δεν θα το επιτρέψουμε. Κάθε νέος που νιώθει αυτή την αηδία και αυτό το μίσος για αυτό το σύστημα, πρέπει να απαντήσουμε με οργανωμένο τρόπο μέσα σε κάθε χώρο δουλειά. Να απαντήσουμε ότι και ο νέος νόμος, ούτε αυτός πρόκειται να περάσει μέσα στους χώρους δουλειά, ούτε ανήλικοι όταν θα πάνε να δουλέψουν μέσα στα ξενοδοχεία για τα κέρδη των ξενοδόχων. Θα μας βρουν μπροστά του. Καλούμε όλους τους νέους να μην επιτρέψουν να γίνει νέα γενιά βωμός για τα κέρδη των καπιταλιστών.